πολύ γρήγορα ήρθαν στα λόγια του Παύλου Πολάκη, ΣΥΡΙΖΑ, καπακαπαέ και ΜΕΡΑ25 και με δηλώσεις τους απορρίπτουν κατηγορηματικά την εισαγγελική προκαταρκτική έρευνα που διατάχθηκε για την καθαρά πολιτικού περιεχομένου, όπως υποστηρίζουν δήλωση Πολάκη, καταδικαστών και κυβερνητικών δημοσιογράφων. Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, Αντώνης Ελευθεριάνος, με αυτεπάγγελτη παρέμβασή του, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις μεταξύ των οποίων αυτές της διέγερσης πολιτών στη διάπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά δικαστικών λειτουργών. Η ενέργεια Ελευθεριάνου είναι όντω πρωτοφανή για εν ενεργεία πολιτικό τέλεχο και μάλιστα του δημοκρατικού τόξου και ειδικότερα τη αριστερά σε μια καθαρά πολιτική δήλωση αναφέρουν σε ανακοινώσει του ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25. Χαρακτηριστικά σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η εισαγγελία πλημελιωδικών Αθηνών οφείλει να μην γίνεται μέρο του πολιτικού παιχνιδιού. Σε κοινή δήλωση για την έρευνα σε βάρο του Παύλου Πολάκη, ο τομεάρχης Διαφάνεια Γιάννη Ραγκούση και ο τομεάρχη Δικαιοσύνη τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θεόφιλος Ξανθόπουλο, αναφέρουν ότι οι πολιτικές δηλώσεις του Παύλου Πολάκη, όπως διατυπώθηκαν, είναι απολύτως αντίθετες με τις ομόφωνα εγκεκριμένες προγραμματικές μας εξαγγελίες για τη λειτουργία του κράτους, της δικαιοσύνης και των θεσμών. Ωστόσο, η εισαγγελία πλημελιωδικών Αθηνών, που ζητά να διερευνηθούν τα αδικήματα της διέργεσης πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά δικαστικών λειτουργών, οφείλει να μην γίνεται μέρος του πολιτικού παιχνιδιού πολιτικές απόψεις, όσο και αν κανείς διαφωνεί μαζί τους, δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εισαγγελικής παρέμβασης και μάλιστα επιλεκτικής. Επίσης, οι πολύ πρόσφατα διαπιστωμένες παράνομες παρακολουθήσεις σε βάρος της ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων θεωρήθηκαν και αυτές ανευνομικής σημασίας. Το ΚΚΕ με επίσημη ανακοίνωσή του καταγγέλει την Εισαγγελία Αθηνών ως απαράδεκτη ενέργεια που ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους. Παράλληλα και η ανακοίνωση του Μέρα 25 αναφέρει πως όσον αναφορά την εισαγγελική παρέμβαση για την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη αποτελεί αδιανόητη, απαράδεκτη και επικίνδυνη για την ίδια τη δημοκρατία πρακτική την οποία και καταδικάζουμε. Είναι άλλωστε οι ίδιοι εισαγγελεί και δικαστέ που δεν έχουν διατάξει την παραμικρή προκαταρκτική εξέταση για σωρία παρακολουθήσεων υψηλόβαθμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων τη κυβέρνηση και τη αντιπολίτευση. Δεν κρατάνε ούτε τα πρόσχηματά.